Σε τρεις ημέρες έχουμε την περίφημη Black Friday, την ημέρα προσφορών λοιπόν, ξενόφερτη. Πολλοί βέβαια το έχουν εκμεταλλευτεί, πολλοί καταστήματα, εταιρείες, ειδικά στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, τελευταία πενταετία αν δεν κάνω λάθος, έχει σημειώσει έτσι ιδιαίτερη διαφήμιση η μαύρη αυτή Παρασκευή. Ο Μανώλης ο Κουμαντάκης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Κουμαντάκη, καλό μεσημέρι. Και σε εσάς και στους ακροατές σας, κύριε Κουμαντάκη, εντάξει, δεν είναι κακό ο κόσμος να σπεύσει και να τονώσει την τοπική αγορά. Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια είναι ρεαλιστικά αυτά τα ποσοστά εκπτώσεων και τι πρέπει να προσέξει. Είναι ρεαλιστικά βεβαίως. Δεν πιστεύω αν τα αποκρίνονται στην πραγματικότητα. Είναι κάτι προώθηση, μια προώθηση ξενόφερτη όπως είπατε, που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ πριν πολλά χρόνια τώρα. Ξεκίνησαν από τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που ειδικά στα ηλεκτρονικά θέματα, ηλεκτρονικά εμπορεύματα, τα οποία προσπαθούν προηγούμενων χρονών που έχουν πλέον παροχημένα προϊόντα να τα προωθήσουν σε πολύ χαμηλές τιμές, και αυτό γίνεται στις ΗΠΑ, σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες για αυτά τα προϊόντα. Και γίνεται και ο χαμός, υπάρχουν και νεκροί, κατά διαστήματα έχουν συμβεί και πράγματα που προωθούνται άνθρωποι να πάνε έξω να στείνονται από την προηγούμενη βραδιά, να μην έχουν κοιμηθεί καθόλου και το πρωί να πατάει ένας τον άλλο για να μπορέσουν. Εντάξει, να μπουν και μέσα. Πέρυσι αν θυμάμαι σε ένα-δύο καταστήματα στο Ηράκλειο κυριάρχησε αυτή η εικόνα, αυτό το σκηνικό. Ναι, ακούστε όμως, η αγορά, η συντεταγμένη αγορά έχει κάποιους κανόνες. Κάποια στιγμή δεν μπορούμε τέτοια πράγματα, τέτοιες προωθήσεις που γίνονται τα αμερικάνικα δεδομένα να έρχονται στη δικιά μας αγορά και να προσπαθούμε να τα προσαρμόσουμε στην πραγματικότητα την ελληνική. Λόγω κρίσης δεν προσαρμόζεται, κύριε Κουμαντάκη. Λόγω κουλτούρας. Δεν είναι θέμα κρίσης. Όχι, είναι τελείως διαφορετικό. Η φιλοσοφία αυτής της Black Friday έχει μόνο αυτό το σκοπό. Μια μέρα να προωθηθούν μέσα από τις μεγάλες προεθνικές τα ηλεκτρονικά τους θέματα, τα παροχημένα προϊόντα. Δεν έχουν τη διαδικασία να μπούμε κάποια στιγμή και να αρχίσουμε να μιλάμε για τα οτιδήποτε εμπορεύματα υπάρχουν αυτά σε προϊόντα που είναι εκτός αν είναι παροχημένης περιοχής, παροχημένων εποχών. Τα ποσόστια που είναι, ξέρω να πούμε, στις εκπτώσεις αυτές τις μέρες, νομίζω ότι δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Η αγορά έχει άλλες δυνατότητες και η αγορά έχει άλλες προοπτικές. Μπορούμε μέσα από εκπτωτικές διαδικασίες, μέσα από δεκαήμερα προσφορών, μέσα από άλλες ενέργειες, η συντεταγμένη αγορά να λειτουργεί στην κατεύθυνση αυτή και να βοηθήσει, να συνεργαστεί με την κοινωνία, τα νοικοκυριά και να προωθήσει την κατεύθυνση αυτή. Οπότε αρνητικός, κύριε Κουμαντέλη, εγώ καταλαβαίνω ότι είστε αρνητικός. Είμαστε αρνητικοί, όχι μόνο εγώ, είναι όλο το συντεταγμένο εμπόριο, το ελληνικό εμπόριο, είμαστε ενάντια σε αυτή τη διαδικασία. Να κάνουμε μια κίνηση, κύριε Παγιατόπουλο, όπως είναι τα Open Malls, αυτή την κίνηση που εδώ προχωράμε στο Ηράκλειο, να προχωρήσουμε σε ένα μέρος του Ηρακλείου και να δημιουργούνται τέτοιες προωθήσεις όπου πραγματικά θα συνεργάζονται και θα ενημερώνονται σε καθημερινή βάση οι καταναλωτές για να μπορέσουν να μπαίνουν στη διαδικασία, στην αγορά μέσα, να έχουν προϊόντα ποιοτικά, να έχουν προϊόντα, καλύτερες προσφορές, καλύτερες τιμές για τέτοιες μορφές συνεργασίες. Να την κάνουμε. Αλλά όταν κάνουμε τέτοια πράγματα, νομίζω ότι εκφυλίζονται οι κανονισμοί και αν θέλετε το όλο κανονικό σύστημα το οποίο λειτουργεί μια αγορά. Μάλιστα. Κύριε Κουμαντάκη, να κλείσω με κάτι το οποίο έτσι έχει χιουμοριστική χρειά. Καθώς ένας δικηγόρος στην Αμαλιάδα, αν δεν κάνω λάθος, ανέβασε το εξής πριν από λίγα λεπτά στο Facebook. Black Friday την άλλη Παρασκευή, σε όλα λέει τα διαζύγια 60%. Προλαβαίνετε, αυτό λέει. Είναι πραγματικά μέσα στη φιλοσοφία, τη δικιά μας φιλοσοφία, ότι αυτά τα πράγματα στην ελληνική μας αγορά, τη δική μας φιλοσοφία, τη δική μας νοοτροπία, τη δική μας
το δικό μας όγκο της οικονομίας μας και γενικότερα στον όλο τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε έτσι και τα οικονομούν τα άτομα, δεν πρέπει να μπαίνουν τέτοια πράγματα. Έχουμε άλλες προωθήσεις, άλλα πράγματα που μπορούμε πραγματικά να βοηθήσουν και την αγορά και τους καταναλωτές. Μάλιστα, κύριε Κουμαντάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι.